Το εκκλησάκι αυτό είναι συγκλονιστικό. Κοίτα, κοιτάξτε, κάτι του, ναι, βλέπουμε τη θέα τώρα από όπου εμείς παρακολουθούμε τα πλάνα που μας στείλατε. Το εκκλησάκι βρίσκεται πάνω στο Λυκαβητό. Η θέα είναι απίστευτη. Απίθανη είναι η θέα, πανέμορφη. Είναι μέσα στα δέντρα. Δηλαδή με το που πας εκεί να προσκυνήσεις, να παρακολουθείς τη Θεία Λειτουργία. Σε είναι... φορτίζει ένα συνέστημα. Ακριβώς. Νιώθεις αυτή την κατάνοιξη και την ευλάβεια, έτσι. Τατιάνα. Νιώθεις μια γαλήνη στην ψυχή σου, μα και μόνο που βρίσκεις εκεί στο συγκεκριμένο σημείο. Πολλοί κόσμος λοιπόν, πράγματι... Να αναφέρουμε επίσης ότι είναι αρκετή και... Αρκετά είναι και τα γνωστά πρόσωπα που επισκέπτονται τον ναό και προσεύχονται. Ανάμεσά τους και η Τζέννη Παλατσινού, η οποία αναμένεται να παντρευτεί με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, και να τελέσει το γάμο της στον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων εδώ στο Λυκαβητό. Αλλά και άλλα είναι τα γνωστά πρόσωπα που επισκέπτονται τον ναό και προσεύχονται εδώ, παίρνοντας την ευλογία του πατρός Δημητρίου. Είχα δει ένα δημοσίευμα και για τον Γιώργο Τζανίκη πρόσφατα. Και η Τζέννη Παλατσινού, όπως μας είπες, που θα παντρευτεί γενικώς στο συγκεκριμένο ναό. Πολύ κόσμο αυτός ο ναός. Αλήθεια, τι ακριβώς γιορτάζετε σήμερα? Λέει, είναι των Αγίων Ισιδώρων. Είναι του Αγίου Ισιδώρου. Σήμερα είναι του Αγίου. Του Αγίου Ισιδώρου, του Χιοπολίτου. Είναι δύο. Είναι δύο οι Άγιοι Ισιδώροι στο συγκεκριμένο Αγίο. Είναι δύο. Για πες μας, Πόπη, για το συγκεκριμένο Άγιο. Ο συγκεκριμένος ο οποίος είναι μάρτυρας, ο Άγιος Ισίδωρος, και μαρτύρησε για την πίστη του. Είναι πολιούχος της Χίου. Καταλαβαίνετε κι εσείς, οι άνθρωποι που έρχονται εδώ να προσκυνήσουν τη χάρη του και το τμήμα του Ιερού Λειψάνου, νιώθουν με βλάβεια ότι εισπράττουν αυτή τη θεϊκή ενέργεια. Αυτό τώρα τι είναι? Είναι σαν μια κρύπτη που βρίσκεται μέσα στο ναό και ο βλέπουμε... Ο ναός βρίσκεται σε μια σπηλιά. Και μέσα στη σπηλιά το έχουν φτιάξει σαν να είναι η σπηλιά που έχουν κρατήσει ένα κομμάτι και το υπόλοιπο είναι η προέκταση κανονικά χτισμένη ιερός ναός. Πάνω στο βράχο. Αυτό είναι στο βράχο. Είναι ελαξευμένος ο βράχος. Και κατά πράσινος βλέπω ναός. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα και παρατήρησα στις εικόνες που παρακολουθούμε και μας έστειλες και νωρίτερα από Πόπη Παπαδοπούλου, ότι παρά το γεγονός ότι είναι καθημερινή και ο ναός δεν είναι να πεις για να φτάσει εκεί χρειάζεσαι αυτοκίνητο, ναι, πρέπει να ανέβεις ψηλά στο Λυκαβητό, παρατηρώ ότι έχει συρρεύσει πλήθος κόσμου στο ναό. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ γιορτινή. Ακριβώς από το πολύ νωρίς το πρωί, Τατιάνα, έρχονται με λεωφορεία από διάφορες πόλεις της Ελλάδας για να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό και να πάρουν την ευλογία από τον πατέρα Δημήτριο. Θα ήθελα και όπως σας να είπα δούμε... και πάλι, ναι, η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ξεκίνησε νωρίς το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αργά το απόγευμα. Μάλιστα, ο πατέρας Δημήτριος θα έχει την ευκαιρία να ευλογήσει σχεδόν όλους τους πιστούς με τον Τίμιο Σταυρό. Θα ήθελα να δούμε και κάποιες πιστές που σου μίλησα νωρίτερα. Κάποιες εξ αυτών λοιπόν ισχυρίζονται ότι με το που τους άγγιξε με τον Τίμιο Σταυρό, ο πατέρας Δημήτριος έγιναν καλά, κάποια που πονάγε το πόδι της περπάτησε, άλλοι έχουν πάει εκεί στο ναό άνθρωποι που μεταφέρονται με ασθενοφόρο από νοσοκομεία για να πάρουν την ευλογία του. Γενικώς... Έχουν υποστεί σοβαρό τροχαίο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο εδώ. Αυτό το περιστατικό συνέβη, Τατιάνα, πριν από λίγους μήνες. Ήταν μία νεαρή κοπέλα η οποία είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Κάποιος συγγενής της είχε επισκεφτεί το ναό, γνώριζε τον πατέρα Δημήτριο και εκείνος ουσιαστικά έπεισε την κοπέλα και την μετέφεραν με το ασθενοφόρο εδώ στον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων, όπου ο πατέρας Δημήτριος την ευλόγησε με τον Τίμιο Σταυρό. Πόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις. Ναι, έχεις κάτι επιπλέον να μας πεις, είναι κάποιος που θέλει να μιλήσει? Έχω δίπλα μου μία κυρία η οποία... θα μπορούσε να περιγράψει το θαύμα που βίωσε πριν από λίγο καιρό. Ναι, βεβαίως. Όταν, ελάτε λίγο δίπλα μου. Όταν πέρασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με το πόδι της και δεν μπορούσε να περπατήσει. Αυτό πότε συνέβη? Είμαι χειρουργημένη εδώ και 9 χρόνια. Έχω κάνει 3 χειρουργία στο ισχύο. Το τελευταίο μου τραυμάτισε το νεύρο, το θυροειδές νεύρο για την ακρίβεια.
και δεν μπορούσα να περπατήσω. 2 χρόνια ήμουνα με πατερίτσες και μετά περπατούσα με δυσχέρεια, πονούσα, είχα μια αναπηρία. Έπρεπε να κάνω ένα χειρουργείο, να βάλω νευροδιαγέρτη. Δεν είχα την οικονομική δυνατότητα για να μπορέσω να χειρουργηθώ και το άφησα. Και ταλαιπωριόμουν από το 2010 μέχρι και σήμερα. Ήρθατε εδώ. Ήρθα εδώ πριν 2 μήνες. Τυχαία, από μία φίλη μου, ακούγοντας για τους Αγίους Ισιδώρους και σταυρώθηκα της σταυροπροσκυνήσεως, αλλά βέβαια ένιωθα μια, δεν μπορώ να το περιγράψω, μια γαλήνη στην αρχή και μετά καταλάβαινα ότι κάθε μέρα που περνούσε έβλεπα βελτίωση στο πόδι μου και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής στάθηκα μπροστά στον πατέρα Δημήτριο να πάρω το αντίδερο. Του είπα, περιμένω και το δικό μου θαύμα στις 9 του μήνα και μου είπε, τι έχεις. Του είπα, έχω μια αναπηρία στο νεύρο, είναι τραυματισμένο το νεύρο μου εδώ και 9 χρόνια. Με άγγιξε, χωρίς να με ακουμπήσει εκείνη την ημέρα ο Τιμίος Σταυρός, μόνο με τα χέρια του. Και μέσα σε 5 λεπτά περπάτησα. Έφυγαν οι πόνοι, έφυγαν τα πάντα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Πάρα πολύ συγκινημένη να καταλάβετε ότι χθες την Κυριακή ανέβηκα στον Άγιο Γεώργιο με τα πόδια που δεν μπορούσα να κάνω ούτε 100 μέτρα. Μάλιστα. Αυτή είναι πολύ σημαντικό. Τι μπορεί να κάνει η πίστη των ανθρώπων. Έτσι. Γιατί πολλά πράγματα ξεκινάνε και από το μυαλό. Και όταν πιστέψεις βαθιά ότι μπορείς να γίνεις καλά, βοηθάς και εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Είναι ειδικά όταν υπάρχει ένας άνθρωπος χαρισματικός ο οποίος θα σου μιλήσει έτσι όπως μιλάει ο πατέρας Δημήτριος με την αυτοπεποίθηση που έχει, με την πίστη που έχει και θα σε αγγίξει στο σημείο που πρέπει ή θα σε ευλογήσει, αυτό είναι κάτι που πολλούς ανθρώπους τους βοηθάει πάρα πολύ.